Λοιπόν, διασκέδασα διαβάζοντας τη δήλωση και ακούγοντας τη δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού για το νέο ξεκίνημα που επιχειρεί να κάνει. Αναφέρεται σε μια χώρα που προφανώς μένουν ελωτοφάγοι ή πιστεύει ότι ο λαός μας έχει κοντή μνήμη. Ο άνθρωπος που έβαλε τη χώρα στα μνημόνια, ο άνθρωπος ο οποίος δυσφήμισε τη χώρα λέγοντας ότι είναι τεμπέληδες οι Έλληνες, διεφθαρμένοι και χίλια δύο άλλα πράγματα, μαζί με τον φίλο του υπόδικο σήμερα Γιώργο Παπακοσταντίνου, ετοιμάζονται να ξανασώσουν την Ελλάδα. Είναι πλέον ως ανέκδοτο, εγώ το βλέπω. Μιλάει επίσης για ένα μεταπελατειακό κράτος, αν θυμάμαι καλά στην δήλωσή του. Λες και ο κ. Παπανδρέου προέκυψε από παρθενογένεση. Να σημειώσω εδώ ότι είναι γύρω στα 35-40 χρόνια βουλευτής. Πόσα χρόνια υπουργός και πρωθυπουργός, και μιλάει για μεταπελατειακό κράτος. Ο άνθρωπος, ένας εκ των οποίων, και ο ίδιος δηλαδή αυτός, δημιούργησε αυτό το κράτος. Μαζί με τους φίλους του, τον κύριο Βενιζέλο, τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Καραμαλή κλπ. Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, νομίζω ότι ο ελληνικός λαός περιμένει με χαρά την κάθοδο του κύριου Παπανδρέου σε εκλογές, ακριβώς για να του δείξει πόσο πολύ τον αγαπά με την ψήφο του, στέλνοντάς τον ενδεχομένως στο σπίτι του. Εγώ αυτό ελπίζω, και αυτό νομίζω ότι ελπίζουν και πάρα πολλοί συνέλληνες, ανεξάρτητα το τι ψηφίζουν γενικά σήμερα. Θα ήθελα επίσης να σχολιάσω και μία επίσκεψη. Έρχεται ο Πρωθυπουργός μας. Ο άνθρωπος που δεν εμφανιζόταν εδώ στην περιοχή μας, που δεν εμφανιζόταν στη Βουλή, που δεν συνεδρίαζαν τα υπουργικά συμβούλια, έρχεται λοιπόν, που είχε ξεχάσει κατά που πέφτει η Θράκη, ξαφνικά τη θυμήθηκε και έρχεται. Λοιπόν, είναι και αυτό ένα δεύτερο ανέκδοτο. Για να υποσχεθεί τι ακριβώς, προφανώς θα θέλει να πει στους πολίτες της περιοχής να τους εξηγήσει τι σημαίνει το email χαρδούβελη, για το πώς θα μειωθούν οι συντάξεις τους ακόμα, πόσο θα ανέβει ο ΦΠΑ, πόσο δεν θα έχουν νοσοκομεία και όλα αυτά. Αυτό μάλλον έχετε να τους πει. Γιατί αυτή είναι η πρόταση του κυρίου Σαμαρά. Ελπίζω και εδώ οι πολίτες να το θυμηθούν αυτό στις 25 Γενάρη, και είμαι σίγουρος ότι θα το θυμηθούν, διότι πολύ απλά ο κύριος Σαμαράς το μόνο που έχει πια να υποσχεθεί στους πολίτες είναι νέα μνημόνια, νέα εξαθλίωση και νέες στρατιές ανέργων και νέα υποβάθμιση της ποιότητας ζωής. Θα ήθελα επίσης να πω ότι ο κύριος Σαμαράς σε αυτές τις εκλογές έχει ξεπεράσει ακόμη και το χειρότερο κομματάρχη της δεκαετίας του 60 της Νέας Δημοκρατίας. Πολώνει το κλίμα, γιατί ακριβώς δεν έχει τα κότσια να βγει ούτε σε ένα πραγματικό debate με τον Αλέξη τον Τσίπρα για την πορεία της χώρας, για να συζητήσουν τα προγράμματά τους. Ένα πρόγραμμα που, να σημειώσω, του ΣΥΡΙΖΑ υπόθηκε με πολύ σαφή τρόπο και στο διαρκές συνέδριο στην Αθήνα που έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο, όπου εκεί με πολύ ξεκάθαρο τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας επιβεβαίωσε τις δεσμεύσεις της Θεσσαλονίκης, του προγράμματος της Θεσσαλονίκης, με νέες προσθήκες, και δείχνει αυτό το πρόγραμμα πλέον ότι είναι ρεαλιστικό, σαφέστατο και ειλικρινέστατο όσον αφορά τις υποθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στους πολίτες. Και να τελειώνει και αυτή η αηδία, η τρομολαγνία που επιχειρείται από διάφορους κύκλους πρωτοστατούντος του Πρωθυπουργού και διαφόρων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για τις καταθέσεις των Ελλήνων ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ θα πω κάτι πολύ απλό. Οι καταθέσεις των Ελλήνων κινδυνεύουν από την κυβέρνηση Σαμαρά, κινδυνεύουν από τη Νέα Δημοκρατία, κινδυνεύουν και από το φίλο του κύριου Σαμαρά, τον κύριο Βενιζέλο. Από αυτούς κινδυνεύουν οι καταθέσεις. Όχι από το ΣΥΡΙΖΑ, που είναι πλήρως διασφαλισμένες, και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασφάλισης των Καταθέσεων. Να σταματήσει λοιπόν αυτή η τρομολαγνία με πράγματα που δεν πρέπει καν να θίγονται. Ο κύριος Σαμαράς έχει ξεπεράσει τα εσκαμμένα, και σε αυτή την περίπτωση το να βάζει τον ελληνικό λαό μπροστά στο δίλημα
από τη μια μεριά τρόμος για τον δρόμο προσφέρει ο κύριος Σαμαράς, εμείς θα το απαντήσουμε από την άλλη μεριά, υπάρχει ελπίδα και αισιοδοξία. Ελπίδα και αισιοδοξία ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα με μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, πολύ καλύτερα με μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αρκετά πια με όλους αυτούς τους ανθρώπους που τσάκισαν τις ζωές μας, διέλυσαν τη χώρα και την οδήγησαν στα βράχια. Κύριε Σακελίου, αναφερθήκατε στο διαρκέ του ΣΥΡΙΖΑ. Αν θέλετε να παραμείνουμε λιγάκι εκεί, βεβαίως, να μας δώσετε την εικόνα από αυτό το συνέδριο αλλά και το τι υπόθηκε, ένα σχόλιο γι' αυτό. Λοιπόν, καταρχάς το βασικό διακύβευμα του συνεδρίου ήταν το πώς θα οργανωθεί καλύτερα το κόμμα εν ώψη των εκλογών. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε διαμακρόν στο συγκεκριμένο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αν θέλετε εδώ να εντάχει να πω 2-3 ζητήματα όσον αφορά τα οικονομικά, π.χ. την καθιέρωση εκ νέου του αφορολογήτου στις 12.000 ευρώ, την κατάργηση του ένφια, που σημαίνει ότι απελευθερώνουμε τη μικρή και μεσαία ιδιοκτησία από τα δεινά που έφερε και αυτός ο φόρος. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στο αίσθημα δικαιοσύνης το οποίο απαιτούμε σαν κόμμα, το ζητάμε και το ζητάει κυρίως η κοινωνία, ότι πρέπει να επανορθωθεί το τροθέν αίσθημα δικαιοσύνης των ανθρώπων, και αυτό σημαίνει ότι ναι, θα ζητήσουμε εξεταστικές επιτροπές για το πώς φτάσαμε στα μνημόνια, θα ζητήσουμε εξεταστικές επιτροπές για την ΕΡΤ ή για το ΤΑΙΠΕΔ. Είναι ξεκάθαρο, ο ελληνικός λαός οφείλει να μάθει, ζητάει να μάθει για το πώς οδηγηθήκαμε σε αυτή την κατάσταση. Επίσης, θέλω να σημειώσω ότι έγινε μια πολύ σοβαρή συζήτηση στο διαρκές συνέδριο, που στόχο έχει το πώς το κόμμα πια θα κοιτάξει για την επόμενη μέρα. Δηλαδή, μιλάμε για την κυβερνητική μέρα πλέον του ΣΥΡΙΖΑ. Και ζητάμε από τους πολίτες, αυτό που ζήτησε και ο Αλέξης Τσίπρας, την υψηλότερη δυνατή ανάθεση ευθύνης, δηλαδή το υψηλότερο δυνατό ποσοστό, για να όσο πιο ισχυρός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, τόσο πιο αυτοδύναμος θα είναι ο λαός και πιο ισχυρός θα είναι ο λαός. Αυτό είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα του συνεδρίου, αυτό θα πούμε στην ελληνική κοινωνία. Θέλουμε ουσιαστικά το υψηλότερο δυνατό ποσοστό, όχι γιατί θέλουμε την εξουσία, γιατί θεωρούμε ότι αυτή η ιστορία είναι μια θέση απόλυτης μεγάλης ευθύνης απέναντι στο λαό και ζητάμε και ο λαός να είναι συμμέτοχος αυτό. Εντάχει επίσης να σημειώσω ότι ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του τόνισε επίσης και ένα κομβικό θέμα. Θα επαναποκηρυχθούν οι άδειες, οι συχνότητες, οι άδειες των καναλιών για τις συχνότητες, ένα μείζον θέμα που συνδέεται άμεσα με το τρίγωνο της αμαρτίας. Τους διαφθαρμένους πολιτικούς, τη διαφθαρμένη πολιτική τάξη της χώρας, το χρεοκοπημένο τραπεζικό σύστημα και τους μηντιάρχες, εργολάβους. Λοιπόν, ο λαός, οι πολίτες ζητούν ξεκάθαρες απαντήσεις και σε αυτά που είπαμε και στη Θεσσαλονίκη και χθες στο συνέδριο είμαστε απόλυτοι. Δεν πρόκειται να κάνουμε ούτε μια ίντσα πίσω από αυτά και δεν υπόκεινται σε καμία διαπραγμάτευση. Αυτά είναι αδιαπραγμάτευτα. Και είναι και άλλα πολλά, αλλά δεν έχουμε το χρόνο, θα τα πούμε φαντάζομαι κατά το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ ευχαριστώ.